Είναι μόλις 25 χρονών, αλλά έχει ήδη μια σημαντική διαδρομή στο χώρο της φωτογραφίας. Ο Άγγελος Τζορτζίνης κέρδισε πριν ένα μήνα ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στον παγκόσμιο διαγωνισμό Picture of the Year στην κατηγορία Γενικές Ειδήσεις για τη δουλειά του που αφορά την παράνομη είσοδο μεταναστών στην Ευρώπη μέσω του Αιγαίου. Πριν τον υποδεχθούμε στο στούντιο, ας πάρουμε μια γεύση τη δουλειά του. Hope there's someone who take care of me when I die. Είναι ένα από τα νέα σημαντικά ταλέντα στο χώρο της φωτογραφίας. Ο Άγγελος Τζορτζίνης γεννήθηκε πριν από 25 χρόνια στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στη Like Academy, από που αποφύτησε τον Ιούνιο του 2007. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, διαμόρφωσε το προσωπικό του στίγμα, που ξεπροβάλλει ξεκάθαρα μέσα από τις φωτογραφίες του και σύντομα ήρθαν οι διακρίσεις και οι σημαντικές συνεργασίες με ελληνικά και ξένα έντυπα. Το Σεπτέμβριο του 2007 επιλέχθηκε στους νέους Έλληνες φωτογράφους του ετήσιου διαγωνισμού του Μήνα Φωτογραφίας. Από το ίδιο έτος, ο Άγγελος δουλεύει ως freelancer φωτογράφος και συνεργάζεται ως stringer με το γαλλικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Agence France Press. Στην Ελλάδα, συνεργάζεται μόνιμα με το περιοδικό V Magazine, ένθετο του Βήματος της Κυριακής. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει καλύψει μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τις μεγάλες πυρκαγιές στον ομό Ηλίας και στον ομό Αττικής, τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, τους πρόσφυγες της Γεωργίας και τον πρόσφατο σεισμό στην Αιτή. Το 2009 ξεκίνησε η συνεργασία του με το γερμανικό πρακτορείο Group 28, το οποίο εδρεύει στο Αμβούργο. Μεγάλα περιοδικά και εφημερίδες, όπως το Newsweek και η International Herald Tribune, του έχουν αναθέσει θέματα. Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα περιοδικά και εφημερίδες ανά τον κόσμο, όπως το Newsweek Magazine, το Time Magazine, η New York Times, το L'Express International και ο Nouvel Observateur. Μαζί μας στο στούντιο του Τέχνες Plus, ο φωτογράφος Άγγελος Τζορτζίνης. Άγγελε, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το βραβείο. Για πες μου, πώς έφτασες όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή τι ήταν οι φωτογραφίες που υπέβαλες και πώς διακρίθηκες και τι είναι αυτό το βραβείο, ουσιαστικά γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Καταρχάς, αυτή η φωτογραφία βραβεύτηκε από τα Picture of the Year στη Νέα Υόρκη. Είναι από το μεγαλύτερο διαγωνισμό. Σε αυτή τη φωτογραφία μπορείς να δεις τη σύλληψη μεταναστών. Βλέπουμε τις φωτογραφίες. Τη σύλληψη μεταναστών κατά τη διάρκεια που προσπαθούν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ήταν το θέμα συγκεκριμενοποιημένο, δηλαδή δώσαν κάποιες κατηγορίες, είπαν ότι θα ασχοληθείτε με το μεταναστευτικό ή εσείς πήρατε κάποια ερεθίσματα και είπατε εσύ θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Ασχολούμαι εδώ και ένα χρόνο με το θέμα της μετάνασης στην Ελλάδα, φωτογραφίζοντας τη ζωή των ανθρώπων αυτών στο κέντρο και γενικά ανά την Ελλάδα, με διάφορα δημοσιεύματα που είχα δει από διάφορους αδέλφους, είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, είδα ότι υπήρχαν φωτογραφίες από μετανάστες που προσπαθούσαν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και έτσι αποφάσισα και εγώ να καταγράψω εγώ αυτό το συμβάν με μια σχετική άδεια από το λιμενικό σώμα και μια ασφάλεια ζωής, ώστε αν πάθεις κάτι δεν ευθύνεται το λιμενικό γι' αυτό. Κατάφερα και αποθανάτησα κάποιες στιγμές αυτών των ανθρώπων την αγωνία τους για ένα καλύτερο αύριο. Άγγελε, είναι δύσκολο όλο αυτό. Δηλαδή, και πόσο μπορείς να πιάσεις αυτές τις στιγμές, γιατί φαντάζομαι ότι ξεκινάς σε ένα συγκεκριμένο νησί, μιλάς με τις αρχές και το λιμενικό, ναι. Επιβάζεσαι σε ένα σκάφος και μετά τι. Δηλαδή, είναι συμπτωματικό όλο αυτό. Πού ήσουν επάνω, δηλαδή, τραβώντας αυτή τη φωτογραφία, σε κάποιο φουσκωτό. Είσαι μαζί με ένα πλήρωμα ειδικευμένο του λιμενικού και απλά περιμένεις. Απλά περιμένεις το συμβάν. Και μπορεί να, είτε να κάτσει είτε να μην κάνει. Ναι, δηλαδή μπορεί να γίνει ποτέ. Ναι, να μην γίνει ποτέ. Ναι. Εγώ ήμουν τυχερός και μου έκανε το συμβάν αυτό με τους μετανάστες. Πόσο άλλαξε η δικιά σου στάση, Άγγελε, μέσα από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί φαντάζομαι, βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, σίγουρα. Όχι μόνο σε αυτό το θέμα. Γενικά, για να ασχοληθούμε με τα κοινωνικά προβλήματα στην Ελλάδα, πρώτον σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σε κάνει πιο σκεπτόμενο άνθρωπο. Και η ζωή σου αλλάζει, χωρίς να το καταλάβεις. Γίνεσαι πιο λιτός, πιο απλός. Τις γιορτές προσπαθείς να περνάς, η δική μου σκέψη είναι αυτή και γνώμη, περνάς πιο απλά και λιτά, ώστε σκεπτόμενος ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν
τα απολύτως απαραίτητα για. Πάντως, στα αλήθεια, ακούγοντας ένα παιδί 25 ετών, να χρησιμοποιώ και τον όρο παιδί, ένα νέο 25 ετών, να είναι τόσο ευαισθητοποιημένος με τέτοια κοινωνικά θέματα, σου κάνει τρομερή εντύπωση. Θα μου πείτε τώρα, βέβαια, μέσα από την τέχνη, αυτό προσπαθείς να εκφράσεις κιόλας. Και αυτό είναι, φαντάζομαι, σου... και ο στόχος των φωτογραφιών. Ναι, ναι, ο στόχος μου δεν είναι να καταγράψω ακριβώς το ρεπορτάζ. Είναι να ευαισθητοποιήσω κάποιους ανθρώπους, ας είναι και ένας. Άγγελε, πώς αλλάζει, ανάλογα με τον οργανισμό ο οποίος σου αναθέτει κάποιο θέμα, ναι, αλλάζει η ματιά σου απέναντι στα πράγματα? Σίγουρα, ναι. Γιατί έχεις δουλέψει και με περιοδικά με ειδησιογραφικούς οργανισμούς. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που θέλει το ειδησιογραφικό πρακτορείο με αυτό που θέλει το περιοδικό. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο θέλει το ρεπορτάζ, την εικόνα, αυτούσια έτσι πως τη βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Το περιοδικό θέλει εικόνες που γεννάνε ερωτήματα. Από πίσω από το πρόβλημα. Τώρα είναι στο χέρι του κάθε φωτογράφου πώς θα φωτογραφίσει εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν φωτογράφοι που δουλεύουν για τη ειδησιογραφικά πρακτορεία και κάνουν και εικόνες τέτοιες. Είναι ανάλογα για ποιον δουλεύεις. Αυτό είναι το μυστικό για μένα. Πάντως, έχεις συνεργαστεί με πολύ σημαντικά περιοδικά στο εξωτερικό. Ναι. Στα πιο γνωστά περιοδικά έχεις δουλέψει. Ναι. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Αυτή η συνεργασία προέκυψε μέσα από δουλειές, μέσα από. Σε βρήκαν, τους βρήκες, πώς έγινε όλο αυτό? Συνήθως σε βρίσκουν. Mm. Σε βρίσκουν μέσα από τις δουλειές σου. Συνεργάζομαι πρόσφατα με ένα γερμανικό πρακτορείο στο Αμβούργο, το Group 28, που βάσει και αυτόν με πλασάρανε στα μεγάλα περιοδικά. Και έχει ξεκινήσει μια συνεργασία, ειδικά με το Newsweek, που πάει πολύ καλά. Άγγελε, γιατί εγώ σε έχω δει και στην ώρα της εργασίας σου, δεν κυκλοφορείς ούτε με μεγάλους φακούς, δεν γεμίζει το μάτι ότι είσαι ένας φωτογράφος. Έχουμε συνηθίσει με μεγάλες αποσκευές να έρχονται και να στείνονται. Εσύ γιατί ακολουθείς μια διαφορετική εικόνα? Και πάλι θα σας πω, είναι για ποιον δουλεύεις. Όταν έχεις τον χρόνο να πειραματιστείς, να κάνεις πράγματα χωρίς να σε πιέζει 5 ώρα το απόγευμα να έχει στείλει τη φωτογραφία στο πρακτορείο, αν δουλεύει για πρακτορείο. Έτσι και εγώ έχω την άνεση όταν δουλεύω και τα περιοδικά να είμαι πιο χαλαρός και να φωτογραφίσω τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Έχει τύχει ποτέ να κινδυνεύσεις? Ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολείσαι είναι οι άστεγοι. Για παράδειγμα, όταν ο άλλος έχει το πρόβλημά του, είναι σε ένα πεζοδρόμιο, κοιμάται κάτω. Ναι, ναι. Και βλέπει ακριβώς απέναντί του ένα φωτογραφικό φακό. Έχει τύχει να αντιδράσει κάποιος έτσι ακραία, να εκνευριστεί? Ναι, μου έχει τύχει να συμβάν στο κέντρο της Αθήνας, όταν έκανα το project για τους άστεγους στο κέντρο. Μια ομάδα μου επιτέθηκε έχοντας δει εμένα με τη μηχανή. Εντάξει, κατάφερα και σώθηκα, ας πούμε, αυτόν, αλλά και πάλι σου καταλαβαίνω απόλυτα. Mm-hmm. Όταν έχεις να φάσεις 2 μέρες, yeah, όταν, δεν έχεις, όταν το μέλλον σου δεν διαγράφεται έτσι με τόσο ευίωνα, μπορεί να κάνω και εγώ το ίδιο. Άγγελε, για να γίνεις αυτό που έχεις γίνει ήδη στα 25 σου, σε βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι, σε καθορίστηκαν κάποια καθοριστικά πράγματα? Βεβαίως, χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, του καθηγητή μου στη σχολή, του κύριου Βασίλη Μακρύ, του φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, του Άρη του Μεσίνη, που μου στάθηκε και σε κάθε στιγμή δίπλα μου, και φυσικά το περιοδικό που μου έδωσε την ευκαιρία. Το Βήμα Μαγκαζίνο. Εμείς να ευχηθούμε. Να πάνε όλα καλά. Ξέρουμε ότι είσαι επίσης. Να πάνε όλα καλά και συγγνώμη τώρα, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα αλήθεια τέτοια παραδείγματα στο εξωτερικό, ακόμη και για ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την τέχνη, μας κάνουν υπερήφανους. Έτσι. Ναι. Να είσαι καλά. Και να κλείσουμε και ότι είσαι και υποψήφιος νέος φωτογράφος στο Masterclass του WordPress φέτος, που είναι μεγάλη τιμή. Ναι, είναι μεγάλη τιμή. Τώρα θα επιλέξουν 12. Ευχόμαστε να έρθεις με διάκριση την επόμενη φορά στο στούντιο. Να είσαι καλά. Καλή διάκριση. Εκτός από το βραβείο του άλλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.